Εμείς είμαστε ξεκάθαροι με το δελτίο της θάλασσας. Κατά πρώτον, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα σήμερα. Μας εξηγήσω. Γιατί έχουμε 62 ετών με 40 χρόνια πλήρη και 67 ετών με όσα έχουμε. Πάνω από 4.500 φυσικά, έτσι. Άρα αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Ο κύριος Αχτσόγλου, ο κύριος υφυπουργός, ένα δρόμο έχει. Η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, να το τραβήξει λαϊκά που λέμε εμείς το αυτή. Παίζει με θέματα που δεν υπάρχουν στο τραπέζι της κουβέντας. Συγγνώμη που μιλάω και έτσι. Αλλά τώρα αυτό δεν είναι θέμα να το κουβεντιάσουμε. Έχει λήξει. Ούτε υπάρχει κανένας νόμος που λέει ότι μετά το 2027 θα έχουμε έτσι κι αλλιώς το ασφαλιστικό μέχρι το 60 δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί όπως είπα προηγουμένως έχουμε 62 και 67. Κάτι άλλο, το 67 αν δείτε 62 με πλήρη ένσημα. Είμαστε οι πρώτοι. Αν δείτε το 67 είμαστε πρώτοι, έτσι. Ναι. Να ρωτήσω, 62 με πλήρη ένσημα. Με 40 ήταν. Δεν σας άκουσα, με. Με 40 χρόνια. Με 40 χρόνια. Ναι. Αλλά μπορείς να βγεις και στα 62 με μειωμένη. Ωραία. Και στα 67 με πλήρη. Με πλήρη όσα χρόνια έχεις. Μάλιστα. Α, εκεί πάει στη γύρα τους. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει άνθρωπος που έχει 4.500. Ναι. Οι προϋποθέσεις για να πάρει σύνταξη είναι 4.500 και άνω. Άρα υπάρχει άνθρωπος που έχει 4.500 και είναι 67 ετών. Ωραία. Εγώ ρωτώ το εξής. Από τη στιγμή που εσείς στέλνετε και με αυτό το δελτίο τύπου ή το τέλος πάντων το βγάζετε δημόσια, υπενθυμίζετε ότι τα όρια ηλικίας βάσει των νόμων έχουν ρυθμιστεί. Έχουν μπροστά μου το δελτίο και γι' αυτό το διαβάζω. Το 2012 και το 2015. Τότε αποφασίστηκε και ισχύει ακόμα και σήμερα να υπάρξει γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη με 15 ετία ή τα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης. Η παρέμβαση που έγινε το 10 με τον νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη, ο 3863 του 2010, αφορούσε μελλοντικό επανέλεγχο του ασφαλιστικού συστήματος σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής, αλλά και με όριο τα 65 έτη. Συνεπώς, αφού ήδη το γενικό όριο ηλικίας είναι στα 67 έτη, δηλαδή ακριβώς υψηλότερο από τα 65 που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, γιατί η κυβέρνηση ξαναφέρνει αυτό το θέμα στο προσκήνιο? Αυτό διερωτάμε και γιατί βγαίνει συνεχώς ο κύριος Τσακλόγλου. Εγώ είδατε τι είπα. Είναι υποχρεωμένος ο κύριος Μητσοτάκης, με την καλή έννοια πάντα, να πάρει τον κύριο υφυπουργό και να του πει να σταματήσει αυτό το βιολί. Είναι απλό πράγμα. Και το βιολί το λέω και το λέω ο ελληνικός λαός, έτσι. Δεν έχω κάτι προσωπικά με τον κύριο υφυπουργό. Για να ξεκαθαρίσουμε. Εμείς μιλάμε πάντα με πολιτικές και με σοβαρές θέσεις. Ενδεχόμενο και αυτούς πολιτικές να εκφράζει. Γιατί λένε κατά κορόν ότι ξέρετε δεν έχουν ουσία τα πρόσωπα, αλλά η πολιτική που ασκείται. Αφού ο κύριος Μητσοτάκης το διαψεύδει. Τι να σας πω. Αυτό είναι θεματικό. Τι το βρει. Ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο υφυπουργό. Τι να δούμε. Εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Εμείς το μόνο που λέμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ούτε πρόκειται να προκύψει, γιατί μέχρι το 60 δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Ξεκάθαρα αυτά που λέμε. Δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λένε οι πάντες. Που ασχολούνται με την ασφάλιση. Ωραία. Τότε γιατί το ανακυκλώνει είναι άλλο πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ασχολούνται με την ασφάλιση και λένε ό,τι θέλουν. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί. Εμείς 40 χρόνια, 45 έχουμε ασχοληθεί με την ασφάλιση. Εσείς τα λέτε αυτά, εμείς τα λέμε αυτά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Και εμείς κάπου εκεί κοντά είμαστε στην συνταξιοδότηση, μια πάρτη κόσμος. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Βάζω, κύριε Χατζόπουλε, και λέω το εξής. Αυτό ωστόσο το οποίο λέει το 2027, ζωντανοί να είμαστε, καλά να είμαστε, γεροί να είμαστε, θα ξαναδούμε ποια είναι τα στοιχεία και θα τα δούμε. Εμένα με προβληματίζει γιατί το λέει έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κακώς ερμηνεύει έτσι ο κύριος Υπουργός. Μάλιστα. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε, θα ήταν κάτι αυτό, που θα έλεγε κάποιος. Σας παρακαλώ, δεν μου απαντήσω. Εγώ θα το απαντήσω ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχω κάνει ο υπουργό.
Είσαι υπουργή και υπουργή είναι διορισμένη από τον κύριο Πρωθυπουργό. Ωραία. Για μισό λεπτό. Γιατί παρακάτω σε αυτά τα νεότερα που είπε, ανέφερε τα εξής. Υπάρχουν όμως πολλές χώρες στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, εσείς που τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα, σας βάζω σε αυτή την άχαρη διαδικασία. Να μπορέσετε λίγο πολύ να μας το μεταφράσετε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν πειράζει. Ωραία. Λέει λοιπόν, και σας ευχαριστώ για τη βοήθεια. Λέει λοιπόν παρακάτω, στη νεότερη συνέντευξή του. Εφόσον δεν υπάρχει θέμα ο κύριος Τσακλόγλου, υπάρχουν όμως πολλές χώρες στην Ευρώπη οι οποίες έχουν συστήματα σαν το δικό μας, της προσαρμογής. Στις χώρες που έχουν ένα τέτοιο σύστημα, αυτό δεν μεταβάλλεται τόσο δραματικά, μέσα σε 3 χρόνια να αυξηθεί κατά 2 χρόνια το προσδόκιμο επιβίωσης στα 65. Οι αλλαγές είναι μικρές. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, αν αυξηθεί κατά 1 τρίμηνο, αυτό που φροντίζουν και κάνουν εκεί πέρα είναι ότι αυτό το τρίμηνο δεν το βάζουν ούτε καν αυτό απότομα. Αν και εφόσον πάντα μιλώντας είναι, ξέρω εγώ, βάζει 1 μήνα την πρώτη χρονιά και ακόμα 1 μήνα την επόμενη χρονιά και ακόμα 1 μήνα τη μεθεπόμενη χρονιά, μισό, ώστε να είναι ένα ομαλό πράγμα συνολικά. Τι εννοεί? Τι εννοεί? Εγώ ρωτάω, ακριβώς. Πάνω από τα 67, δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος. Δεν ξέρω. Πάνω από τα 67, 1 μήνα. Δεν ξέρω, λέει κάθε χρόνο για 1 μήνα. Κάθε χρόνο για 1 μήνα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Λέει μετά τα 65, γιατί λέει στις χώρες που έχουν ένα τέτοιο σύστημα. Μα πού πάμε, στα 67 έχουμε πάει. Άμα βλέπετε. 67. Για να φύγει κάποιος σήμερα με πλήρη σύνταξη, πρέπει να είναι 67 ετών και να έχει πάνω από 4.500. 4.500 και μία μέρα. Τι εννοεί αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, μήπως δεν έχει ενημερωθεί καλά. Μήπως μπορεί. Ούτε εσείς καταλαβαίνετε κάνω, αυτά τα οποία λέει ο υφυπουργός. Ξεκαθαρίζει αυτό εννοεί ή με εννοεί πάνω από 40, από 40 και 62. Μάλιστα. Δεν θα μάθουμε λοιπόν τι ακριβώς έγινε, γιατί είναι αυτά τα οποία λέει αμετάφραστα, εκτός ή ακατανόητα, εκτός και αν πάμε σε εκείνο το πρώτο το κομμάτι, το οποίο λέει ότι αυτό το οποίο νοιάζει πρακτικά το ασφαλιστικό σύστημα, και εκεί το σταματάμε και το κλείνουμε, γιατί δεν ξέρουμε πώς ακριβώς το έχουν μέσα στο κεφάλι τους, όπως το κάνανε και με τα χρήματα των συντάξεων. Νοιάζει πρακτικά το ασφαλιστικό σύστημα, ο κύριος Τσακλόγλου το λέει, πόσες είναι οι συντάξεις τις οποίες έχει να δώσει τα επόμενα χρόνια το κράτος, ο ΕΦΚΑ, για να μην βρεθούμε μπροστά σε μεγάλα ελλείμματα. Αν αυτό νοιάζει, τότε θα τα μπουρδουκλώνουμε με τα λόγια μέχρι να πάμε εκεί. Δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι που δεν έχω εικόνα, τι να σας πω. Αν δείτε μετά από 5 μέρες να λέει άλλα, τι μάλιστα θα κάνουμε. Προς το παρόν, μετάφραση για αυτά που λέει δεν υπάρχει. Και μάλιστα είμαι ξεκάθαρη ότι κακώς ο κύριος υπουργός ασχολείται με αυτό το θέμα. Έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι άλλο θέμα, πιο σοβαρά. Ποια είναι αυτά? Να βάλει βέτο στην κυβέρνηση να επαναφέρουν την 13η σύνταξη που ψηφίστηκε, αν θυμάστε, και έχω και συγκεκριμένα το 46-11-19, το άρθρο 120, που έλεγε κάθε χρόνο θα παίρνουμε και κάθε Μάη 13η σύνταξη 1,1 δις. Αν θυμάστε προεκλογικά, ο κ. Μητσοτάκης είπε να μην τα πάρουμε γιατί είναι ψίχουλα. Και όταν έγινε κυβέρνηση, αυτά τα κατήργησε. Αυτό σημαίνει από τότε μέχρι σήμερα έχουμε χάσει επί 4 χρόνια 4,4 δις τα χρήματα τα δικά μας. Και τώρα τι μας λέει? Να δώσει ψίχουλα και επιδόματα. Αυτές είναι οι πολιτικές. Αυτό έπρεπε να κάνει ο κ. Υπουργός. Να πιέσει την κυβέρνηση να πάρουμε τα χρήματα. Να μην ασχολείται με άλλα πράγματα. Δεν έχουν καμία ουσία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν είδατε, το δελτίο που βγάλαμε χθες ήταν ξεκάθαρο. Ήταν πάρα πολύ καθαρό. Είναι δυνατόν να μιλάμε για 1.000.000, ήδη το δώσαν έτσι, 1.055.000 δικαιούχοι που είναι κάτω από 700 ευρώ σύνταξη. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Ο κύριος υφυπουργός ζει με τόσα χρήματα. Πέστε μου. Δεν ήθελα να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Αλλά αφού δεν σταματάει, πρέπει να καταλάβει ποιος έχει, τι ρόλο έχει ο υφυπουργός. Ο υφυπουργός έχει ρόλο να βοηθήσει τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους. Όχι να πάει να κόψει από τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους. Αυτό ξέρω εγώ. Τα 40 μου χρόνια που ασχολούμαι
με την ασφάλιση. Ένα 1.055.000 δικαιούχοι. Παροχή σε 100-150-200 ευρώ, ε. Τα λέει ο κύριος υπουργός, οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης. Φανταστείτε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν απαντάνε ποτέ. Πέστε μου. Κύριε Μητσοτάκη, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι κάνε. Θέλετε να σου πω τι κάνε. Δεν έχουν πληρώσει τα ρεύμα τους. Δεν έχουν πληρώσει τα κοινόχρηστα. Όσοι έχουν νίκια δεν έχουν πληρώσει τα νίκια τους. Είναι έξω να τους βγάλουν οι ιδιοκτήτες και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν τα χρήματα γιατί είναι αυτό το σπίτι τους. Και μάλλον από αυτά τα χρήματα ζουν κι αυτοί. Άρα εκ των πραγμάτων. Εκεί είναι το θέμα που πρέπει να απαντήσει. Αυτό το θέμα δεν το έχει απαντήσει. Και ασχολείται με πράγματα που δεν έχουν ουσία για κουβέντα σήμερα. Ακούω χθες συμπτωματικά τον κύριο Λενακάκη, από εδώ είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, που στηρίζουν και οι συνταξιούχοι αυτή την αυριανή πανελλαδική κινητοποίηση των επαγγελματικών και των επιστημονικών φορέων. Και εμείς στηρίζουμε. Ωραία, εξαιτίας γιατί έχουν δίκιο άνθρωποι αυτοί. Νομοσχεδίου να λέει αυτό που διεκδικούμε και εκεί. Πρέπει να σταματήσουμε και να σταματήσουν από την κυβέρνηση είναι ότι πρέπει να μας δώσουν, γιατί διεκδικούμε τη ζωή μας, τα αναδρομικά, τα δώρα, το ΕΚΑΣ, και να έχουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού και να δώσουν και την να σταματήσει η εισφορά αλληλεγγύης και να επιστραφούν τα χρήματα στους δικαιούχους, στους συνταξιούχους, γιατί αυτό είναι 9 δις στην Τράπεζα Ελλάδος. Είναι εκεί και πρέπει να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω. Σωστά. Και αυτό πολύ σημαντικό να ξέρετε. Είναι 750.000 κόσμος και το Γενάρη θα πάνε άλλες 150.000, γιατί θα πάει το 2,9 ή το 3,1 η αύξηση, δεν έχουν καταλήξει ακόμη. Άρα αυτοί που έχουν 1.390 θα μπουν πάνω από 1.400 και θα τους πιάσει το 3% στο 1.400. Άρα εκεί είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα, γιατί υπάρχουν συνταξιούχοι που έχουν δύο συντάξεις και το εισφορά αλληλεγγύης στο σύνολο είναι 580 ευρώ, μέχρι και 500 ευρώ. Άρα εκ των πραγμάτων. Γι' αυτό το δίκτυο, αν είδατε, το έχει βάλει πρώτο θέμα. Ένα από τα πρώτα θέματα γι' αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη έχουμε φτιάξει λογισμικό που βγάζουμε τις διαφορές που πρέπει να επιστρέψει η κυβέρνηση Μητσοτάκη πίσω στους συνταξιούχους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζόπουλε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Υγεία να έχετε.